Συνάδελφος, κύριος Τέρενς Σπένσερ Λικολάου Κουίκ, να προσέλθει και να δώσει τον νενομισμένο όρκο. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας, στο όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Κύριου Δεϊθόμεν, Κύριε Ελέησον, Κύριο Θεός ημών, πρόσεξε την δέηση ημών σήμερον και ενίσχυσον τον δούλων σου Τέρενς Νικόλαον, τη Θεία σου χάρητη, είναι την επαγγελίαν αυτού πληρώσας, άξιος γέννητε της κλήσεως αυτού, πρεσβείες της Παναγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, κύριε συνάδελφε. Δεχέστηκε μία επιστολή από τον κύριο Κουίκ, την οποία και θα αναγνώσω. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μετά τη σημερινή ορκομοσία μου ως 22ος ανεξάρτητος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σας ενημερώνω ότι ασκώντας το δικαίωμα που μου παρέχει το Σύνταγμα να ψηφίζω κατά συνείδηση, θα στηρίζω τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με βάση το σύνολο του κυβερνητικού προγράμματος που ψήφισαν δύο φορές, Ιανουάριο και Σεπτέμβριο 2015, τα τότε συγκυβερνώντα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όπως και αυτές που απορρέουν από τον τελευταίο προϋπολογισμό, που επίσης ψήφισαν στο σύνολό του το Δεκέμβριο του 2018, τα τότε συγκυβερνώντα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δηλαδή, ισχύει ότι είχα πει στο ταραχώδες Υπουργικό Συμβούλιο και το επανέλαβα με πρόσφατες δηλώσεις μου. Θα στηρίξω την κυβέρνηση μέχρι την τελευταία ημέρα της συνταγματικής προθεσμίας της. Με τη δεδηλωμένη αυτή πρόθεσή μου, δεν κάνω στην άκρη για να διευκολύνω την απόπειρα επιστροφής εκείνων που κατάκλεψαν την Ελλάδα και ελπίζουν σε κουκουλώματα των ανωμάτων τους. Με εκτίμηση, Τέρενς Κουίκ, να κατατεθεί παρακαλώ στα πρακτικά. Θα